Θα σας θυμίσω ότι αυτή η υπόθεση της αιγυαλίτιδας ζώνης είναι μια υπόθεση δεκαετιών, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται και απασχολεί την ελληνική εξωτερική πολιτική, την ακεραιότητα και την κυριαρχία της χώρας. Δεν τέθηκε για πρώτη φορά στον δημόσιο διάλογο. Όπως λέει η αντιπολίτευση, όμως, κύριε Σκουρλέτη, όλοι λέει το είχαμε σκεφτεί, αλλά κανένας δεν το είχε κάνει, γιατί πάντα κάπως κρίναμε ότι μπορεί να μην ήταν όριμη η συγκυρία. Ήταν καλό το timing αυτή τη φορά? Καταρχήν δεν έγινε το μέτρο αυτό, δεν εφαρμόστηκε. Mm-hmm. Κατατέθηκε μία σκέψη από τον απερχόμενο Υπουργό Εξωτερικών. Ο Πρωθυπουργός που τώρα ασκεί και τα καθήκοντα του Υπουργού Εξωτερικών έκανε κάποιες σκέψεις χθες. Αποφασίστηκε ο δρόμος που θα προσεγγιστεί αυτός το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα, να είναι η νομοθετική οδός και όχι τα προεδρικά διατάγματα, αφού προηγουμένως πάρθουν πρωτοβουλίες για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, εάν το επιθυμούν και εκείνοι βέβαια, και αφού γίνει και σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της Τουρκικής Πολιτικής. Γιατί αυτή η οδός όμως δεν επελέγει εξ αρχής, κύριε Σκουρλέτη, δηλαδή η συνένεση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα? Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Κοντζιάς, όταν το ανακοίνωσε, παρουσία του Πρωθυπουργού, ήταν ενήμερος ο Πρωθυπουργός? Διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Τσίπρα να παίρνει κάποιες αποστάσεις από τον τρόπο διαχείρισης του κύριου Κοντζιά. Ο κύριος Κοντζιάς προφανώς φαντάζομαι ότι θα είχε μελετήσει το θέμα. Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό είχε ενημερώσει και τον Πρωθυπουργό. Έκανε αλλά καλό η κίνηση για αυτά τα ζητήματα, οπωσδήποτε θα μιλάνε μεταξύ τους. Έκανε καλό στη χώρα μας η κίνηση αυτή. Εκεί, γιατί ναι, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι κάλεσαν τον Έλληνα πρέσβη, τον είχαν καλέσει να μου πείτε από την Παρασκευή. Αλλά τον ρώτησαν για τα 12 μίλια. Και γενικά τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έκαναν πάρτι μετά, λέγοντας ότι ορίστε, οι Έλληνες κάνουν πίσω μετά την κίνηση του Πρωθυπουργού να πάει σε νομοθετική ρύθμιση. Καλά, εντάξει. Αυτές είναι τουρκικές φωνές οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες, θέλουν να φτιάξουν ένα συγκεκριμένο κλίμα στο εσωτερικό τους. Δεν πρέπει να μας απασχολούν εμάς αυτά. Mm-hmm. Για την Ελλάδα το θέμα είναι εθνικής κυριαρχίας, είναι αναφέρετο δικαίωμα η άσκηση της επέκτασης, του δικαιώματος της επέκτασης αιγυαλίτιδας ζώνης. Αυτό θα το κάνει η χώρα όποτε το κρίνει εκείνη σκόπιμο, στον κατάλληλο χρόνο και χωρίς να το συζητήσει με τρίτους. Κύριε Σκουρλέτη, βοηθήστε μας να καταλάβουμε κάτι. Χθες ακούσαμε τον κύριο Κοντζιά στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε σε ένα τοπικό κανάλι στην Κρήτη να λέει και να υποστηρίζει ότι σε συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα, ή μάλλον συζήτησε με τον κύριο Τσίπρα, για το γεγονός εάν η συμφωνία των Πρεσπών έρθει νωρίτερα από το Μάρτιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα την περάσουμε, διότι ο κύριος Κοντζιάς είπε. Είχε συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο απαρεγκλήτως το Μάρτιο να περάσει συμφωνία από την Ελληνική Βουλή. Και αναρωτήθηκε ο κύριος Κοντζιάς, αν έρθει τον Ιανουάριο, αν έρχονταν το Δεκέμβριο, αν έρθει το Φεβρουάριο, εμείς θα περιμένουμε να πάει Μάρτιος? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό ισχύει. Δηλαδή, όποτε και αν τελειώσει η συμφωνία των Πρεσπών στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο, εμείς Μάρτιο θα την ψηφίσουμε, ή αν έρθει νωρίτερα θα την ψηφίσουμε νωρίτερα? Να συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι καταρχήν πρέπει να ολοκληρωθούν τα βήματα τα οποία προέβλεπε ο οδικός χάρτης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έχουν αναλάβει κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι γείτονές μας που αφορούν τις αλλαγές στο Σύνταγμα και μια σειρά άλλα μέτρα. Αυτά είναι προϋπόθεση για να έρθει για κύρωση στην Ελληνική Βουλή η Συμφωνία. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα λοιπόν θα προσδιοριστεί από τον χρόνο που θα υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις από την πλευρά της Αυτό φύρα. Είναι σωστό. Εμείς αυτό όμως, είναι που θα καθορίσει εμείς κυρίως όμως τώρα έχουμε χρόνο. Βάλει ένα χρονοδιάγραμμα λόγο για να παραμείνει η κυβέρνηση στη θέση της και να μην έχουμε πολιτικές εξελίξεις, ότι ντε και καλά το Μάρτιο θα την ψηφίσουμε, ή αν έρθει νωρίτερα μπορεί να την ψηφίσουμε και νωρίτερα? Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί νωρίτερα, μπορεί και λίγο αργότερα. Αλλά δεν σχετίζεται το θέμα της παραμονής της κυβέρνησης στην εξουσία από το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, πιστέψτε με. Έχετε βρει άλλους δηλαδή? Όλα δείχνουν ότι υπάρχει απαιτούμενη πλειοψηφία και για την έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και υπάρχει και εκείνη η πλειοψηφία εντός της σημερινής Βουλής που να μην απειλείται η εμπιστοσύνη απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Θα προχωράτε με δύο πλειοψηφίες, δηλαδή, κύριε Σκουρλέτη, μία η οποία θα στηρίζει
κάποιες επιλογές σας που μπορεί να μην στηρίζουν οι ΑΝΕΛ και μία άλλη, άλλες δάνειες δυνάμεις για να συνεχίσετε το βίο της κυβέρνησης αυτής. Δηλαδή, πόσο ισχυρή είναι μία τέτοια κυβέρνηση, πόσο μπορεί να παράγει πραγματικό έργο? Φαίνεται ότι η σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης παρήγαγε ένα έργο και μάλιστα θα έλεγα ένα έργο πολύ σημαντικό, διότι ολοκληρώσαμε τους βασικούς στόχους που είχαμε θέσει, που είναι η έξοδος από το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σταθερότητας. Αντιλαμβάνομαι ότι, και δεν υποτιμώ, ότι όταν ένας από τους δύο εταίρους βγαίνει από καιρού εις καιρών και λέει ότι εγώ θα δημιουργήσω εμπόδια στη διαδικασία ψήφισης της συγκεκριμένης συμφωνίας, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Θεωρώ όμως ότι θα το προσπεράσουμε και θα μας δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθούμε με τα άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη χώρα και που απασχολούν και τη συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών. Αν μου επιτρέπετε και κάτι ακόμα, για να γυρίσουμε λίγο πάλι και στη συνέντευξη του κυρίου Κοντζιά. Διότι ο κύριος Κοντζιάς δεν πυροβολεί μόνο σε εισαγωγικά τον κύριο Καμένο. Διαβάζοντας κάποια κομμάτια από τη συνέντευξή του τη χθεσινή, αναφέρθηκε σε αυτό το γεύμα του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο στη ΛΑΕΔ και λέει: έκανα, λέει, μια σκέψη όταν το έμαθα πηγαίνοντας στο Υπουργικό, ότι δεν έπρεπε και εμένα να μου πει κάποιο για τη συνάντηση αυτή, ότι πάλι θα συζητήσουν θέματα εξωτερική πολιτική χωρίς εμένα. Δηλαδή, έναν τρόπο, η αίσθησή μου είναι ότι βάζει στο στόχαστρο και τον άδειασε, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, τον κύριο Τσίπρα. Ναι, αλλά εγώ δεν γνωρίζω ούτε τι φάγανε, ούτε τι ήπιανε στο σχέδιο. Δεν ρώτησα πάντως εγώ, ούτε φαντάζομαι, αυτό. Ούτε φαντάζομαι, ναι, επιτρέψτε μου, ούτε φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός ενημερώνει για τις συναντήσεις του με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι? Άρα δεν έπρεπε να το έχει πει στον κύριο Κοντζιά, όπως ο ίδιος λέει. Νομίζω ότι ο κύριος Κοντζιάς αυτό που υπονοεί είναι ότι τον άδειασε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερες εξηγήσεις θα ζητήσετε από τον ίδιο. Κύριε Σκουρλέτη, οι πολίτες έχουν μία αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συμφωνία των δύο εταίρων το Μάρτιο να ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών και τότε θα αποχωρήσει ο κύριος Καμένος, ότι όλα είναι ωραία και καλά, διότι αμέσως μετά προκυρήσετε εκλογές και το Μάιο που είναι και οι ευρωεκλογές και συνεπώς δεν βρίσκεται σε καμία δύσκολη θέση. Είναι αυτός ο σχεδιασμός σας ή έχετε σχεδιασμό να πάρετε μέχρι τέλος τετραετίας, όπως λένε πολλά κυβερνητικά σας στελέχη, και αν πάτε μέχρι τέλος τετραετίας μπορείτε να έχετε μία καλή και ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Δεν το λένε πολλά κυβερνητικά στελέχη. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη λένε και επιβεβαιώνουν πως ο σχεδιασμός μας είναι να εξαντλήσουμε το συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο. Αυτό να είναι σαφές. Και γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Διότι αυτή η περίοδος θα είναι η πιο παραγωγική για την ίδια την κυβέρνηση και πολύ πιο περισσότερο θα είναι απολύτως θετική για το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό θέλουμε να εξαντλήσουμε την διάρκεια που προβλέπεται για αυτή την κυβέρνηση. Άρα εδώ λέτε ουσιαστικά, όπως... επειδή λέτε παραγωγικό και ένα κομμάτι το οποίο θα ωφεληθεί ο κόσμος, για να σας πω λίγο και στη συντάξη, δηλαδή δεν θα έχουμε θέματα με τη συντάξη και όλα αυτά των συνταξιούχων στην Ελλάδα. Θα τις πάρουν κανονικά, δεν θα έχουμε περικοπές. Αυτό. Γιατί αυτό ξέρετε, χτες δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα. Εμπεδώνεται. Κανένα ερώτημα. Και πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, πλέον αυτό το ερώτημα δεν θα έχει αξία, γιατί θα έχει απαντήσει η ίδια η πραγματικότητα. Οι συντάξεις δεν πρόκειται να μειωθούν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο θα δούμε τις επόμενες μέρες. Θα δούμε την μείωση την έμφυα, θα δούμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα δούμε τον νόμο για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για την κατάρχηση του υποκατώτατου μισθού, μια σειρά μέτρα τα οποία θα τα καταλάβει ο κόσμος στην ίδια του τη ζωή. Κύριε Σκουρλέτη, αναμφισβήτητα, η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε πολλά εισαγωγικά στην προφυλάκηση του Γιάννου Παπαντονίου. Και είχαμε ήδη Ράνια και το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Παπαντονίου που είπε για δόγμα Πολάκη. Ναι, δόγμα Πολάκη, εργαλειοποίησε τις υπόθεσεις του και διάφορα τέτοια. Ναι. Νομίζω ότι είναι θετικό ότι η δικαιοσύνη έχει αφαιθεί ελεύθερη να κάνει ανεμπόδιστα τη δουλειά της. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Παπαντονίου αποτελεί την δεύτερη περίπτωση μετά τον κύριο Τσοχαντζόπουλο, η οποία σχετίζεται με ζητήματα διαφθοράς, ξεπλήματος μαύρου χρήματος και όλα αυτά για τα οποία κατηγορείται. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος, αφορά την περίοδο της Πρωθυπουργίας Σιμίτη και ουσιαστικά αποτελεί το αποτύπωμα μιας αρνητικής πλευράς
του παλαιότερου πολιτικού συστήματος, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο το ανέτρεψε και το απέρριψε ο ίδιος ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και που δεν θα ήθελε σε καμιά περίπτωση να το ξαναδεί πάλι μπροστά του. Μάλιστα, να πάμε λίγο και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, το οποίο θέλετε να προωθήσετε. Είδα κάποια τοποθέτηση από την ομάδα των 53 που χαρακτήρισαν λαϊκισμό, λέει, την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Και επίσης είδα ότι ο κύριος Φίλης ζήτησε το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Το δικό σας σχόλιο, η γνώμη σας. Δεν ξέρω πού την είδατε την τοποθέτηση των 53, διότι στην χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ο καθένας τοποθετήθηκε με βάση τις απόψεις του και ξέρετε, οι συνεδριάσεις δεν γίνονται στην βάση μιας ομαδοποίησης ή εν πάση περιπτώσει μιας διαμόρφωσης των συσχετισμών όπως καμιά φορά αποτυπώνεται στα συνεδριά μας. Ο καθένας ελεύθερα εκφράζει την άποψή του. Ήταν μια συζήτηση η οποία έγινε μετά από 2 χρόνια που παρουσιαστήκανε κάποιες πρώτες απόψεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν προηγηθεί δεκάδες ανοιχτές συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα γύρω από αυτά τα ζητήματα και αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε στην τελευταία φάση μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της κυβέρνησης. Θέλουμε να κάνουμε πράξη εκείνες τις αλλαγές στο Σύνταγμα που θα αποκαθιστούν την αξιοπιστία της ίδιας της πολιτικής πρώτα απ' όλα. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον περίφερο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ένα νόμο που πολλοί καταγγέλουν, αλλά που κανείς δεν τόλμησε να τον αγγίξει. Εδώ πλέον τίθεται αυτό το θέμα της κατάργησής του. Τίθεται και άλλα ζητήματα. Το θέμα μιας διαφορετικής συνταγματικής προσέγγισης, αυτό που ονομάζουμε κοινά αγαθά, στο νερό, στην ηλεκτρική ενέργεια, στις συλλογικές συμβάσεις. Έχουν ακουστεί προτάσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης. Θα τα βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός. Κύριε Σκουρλέτη, να σας ρωτήσω κάτι, μια και είχαμε και μεγάλο ρεπορτάζ για χθες και σήμερα και ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο, το βλέπουμε και από τα μηνύματά τους. Σήμερα κλειστή η ΑΣΟΕ. Καταγγελίες στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για απειλές με μαχαίρια, με πιστόλια μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Καταγγελίες στου ζωγράφου ότι μέσα στο Πανεπιστήμιο γίνεται χαμός με ναρκωτικά. Πού πάει αυτή η κατάσταση? Από την άλλη μεριά, ο κύριος Μητσοτάκης χθες είπε ότι. Κατάργηση του ασύλου. Και ότι επιχειρείται πραξικόπημα. Τι βλέπετε εσείς? Καταρχήν χαμογελάω με αυτά που άκουσα να λέει ο κύριος Μητσοτάκης για πραξικόπημα και πώς κάποιες δυνάμεις οι οποίες είναι υποστηρικτές της βίας στα πανεπιστήμια συνδέονται και καθοδηγούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτά είναι για γέλια και νομίζω ότι χάνει τη σοβαρότητά του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τέτοιου είδους δημόσιες παρεμβάσεις. Το θέμα όμως των ναρκωτικών, μια και είπατε, δεν εντοπίζεται σε κάποιους χώρους ορισμένων πανεπιστημίων. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να μην είμαστε υποκριτές, θα διαπιστώσουμε ότι η διακίνηση ναρκωτικών γίνονται από την Κηφισιά μέχρι τη Γλυφάδα, από τα δυτικά προάστια μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Μια έχει πλέον ευαισθησία στα πανεπιστήμια, υπάρχει όμως. Έτσι δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Άρα, όχι, γιατί ξαφνικά φαίνεται ότι ανακαλύψαμε μία πραγματικότητα, λες και δεν την γνωρίζαμε τόσα χρόνια. Καθόλου. Κύριε Σκουρλέτη, πάντως, εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα με την ανομία. Να εξηγήσω ότι εννοώ, διότι αυτό το μπαλάκι τώρα πάει και έρχεται διαρκώς ανάμεσα στους Πριτάνης και το Υπουργείο. Λέει ο κύριος Γαβρόπουλος να μπει η αστυνομία, λένε οι Πριτάνης θα πρέπει την αστυνομία να την καλέσει ο Υπουργός. Σημασία έχει ότι στο διατάφτα κανείς δεν πιάνει την καυτή πατάτα στα χέρια του. Διότι αν δεν μπει η αστυνομία μέσα, δεν γίνεται με τακτικές τύπου, όπως είπε ο κύριος Γαβρόγλου, το φοιτητικό κίνημα να διώξει το Ρουβίκονα, να διώξει την ανομία. Ναι. Γιατί δεν μπαίνει αποφασιστικά μέσα η αστυνομία? Κατά τη γνώμη μου και οι Πριτάνης κάνουν λιγάκι, κάθονται στην άκρη και ρίχνουν τον μπαλάκι στην κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση ρίχνει τον μπαλάκι στους Πριτάνης. Αυτό δεν πρέπει κάπως να. Εντάξει, πάντως σήμερα δεν θα κάνουν μαθήματα στην ΑΣΟΕ. Ναι. Στο διατάφτα. Το ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου μπαίνει η αστυνομία το περιγράφει με ακρίβεια ο νόμος. Αν δηλαδή κάποιες φορές χρειάζεται να κληθεί ή κάποιες φορές είναι υποχρεωμένη να πάει από μόνη της όταν απειλείται ζωή. Το υπογραμμίζω το τελευταίο, διότι έχω ακούσει πολλούς έγκριτους εντός εισαγωγικών συναδέλφους σας, ναι, οι οποίοι αποκρύπτουν αυτή τη δυνατότητα που δίνει ο ίδιος ο νόμος. Αν για παράδειγμα απειλείται η ζωή κάποιου ανθρώπου, μπορεί να μπει η αστυνομία και χωρίς την άδεια. Έτσι, ναι. Έτσι, μπράβο. Γιατί ακούω, επαναλαμβάνω, ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες
λένε, τα οποία λένε κάτι διαφορετικό. Και αν μου επιτρέπετε πριν κλείσουμε, κύριε Σκουρλέτη, γιατί νομίζω δεν έχουμε τον αναγκαίο χρόνο για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είναι το κλειδί κατά τη γνώμη μου. Εάν θέλετε να κάνετε μια πραγματική αναθεώρηση, λέει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να δεχτείτε να μπει σε συζήτηση και η αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Θα το δεχτείτε? Γιατί αλλιώς, αν είναι να αποχωρήσουν όλοι, η συζήτηση θα γίνει. Αυτός είναι ένας μεγάλος πόνος εκ μέρους της νεοφιλελεύθερης δεξιάς. Η προσπάθεια να καταργήσει τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων και να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε ανώνυμες εταιρείες. Αλλά ξέρετε, στις ανώνυμες εταιρείες οι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες αρχίζουν πια και βάζουν χέρι και στο περιεχόμενο πλέον του τι πουλούνε, δηλαδή των σπουδών. Δεν θέλουμε λοιπόν μια κοινωνία όπου η ισορροπία πάνω στα ζητήματα της γνώσης και της ανώτατης εκπαίδευσης θα γύρει και θα καθορίζεται από ιδιωτικά συμφέροντα. Είστε σαφείς, κύριε Σκουρλέτη, ευχαριστούμε. Να είμαστε απόλυτα σαφείς. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και τα λέμε σε 2-3 λεπτά. Λόρα, να είσαι καλά.